Ας ξεκινήσουμε με το φιλοξενούμενο, με τον coach Χαραβγιακού. Coach, ένα σχόλιο για το μάτς. Μάτς Κυπέλλου, με μια ομάδα που είναι στον ομιλό μας. Έχω πει πολλές φορές για το Ηράκλειο και την Αγία Παρασκευή και εμάς ότι είμαστε τις καλύτερες ομάδες. Ένα γήπεδο σαν το δικό μας. Χαραβγιακός, λογικά που παίζουμε πρέπει να κερδίζουμε. Όμως εγώ είχα την υποχρέωση από τη στιγμή που έχω πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές να βάλω και κάποια παιδιά σήμερα για να δω μέχρι πού μπορούν να μας βοηθήσουν. Παίζαμε, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα. Ήταν καλύτερη στο γήπεδο μέσα. Κέρδισε δίκαια. Για μας δεν αλλάζει κάτι, ούτε μας στεναχωρεί. Και να κερδίζαμε πάλι δεν θα ήταν πάλι έτσι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί δεν είναι στόχο στο κύπελο. Απλά ότι βγάζεις κάποια συμπεράσματα και από κάποιους παίκτες όπου δεν μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις στα μάτια του πρωταθλήματος που καίνε. Πιστεύω η Αγία Παρασκευή έκανε πιο σοβαρή έτσι προσέγγιση στο παιχνίδι. Κατέβηκε και με την εντεκάδα που παίζει στο πρωτάθλημα. Ήταν πιο καλή στο γήπεδο και κέρδισε δίκαια. Ευχαριστούμε πολύ. Κοτς Βενάκη, ένα σχόλιο για το μάτς. Θα συμφωνήσω με τον κοτς. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Χαραβγιακό και στο Αντρέα Ματζούνι, όπου είχα την τιμή να τον έχω και σαν ποδοσφαιριστής προπονητή. Νομίζω ότι το ήθος του και αυτό που προσφέρει στην ομάδα φαίνεται. Αποτυπώνεται και από τα αποτελέσματα που έχει ο Χαραβγιακός μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Θα συμφωνήσω ότι ήταν ένα ντέρμπι, ότι παίζανε σήμερα οι δύο από τις καλύτερες ομάδες ίσως του ομίλου. Για μας το κύπελλο είναι ένας θέσμος που μας ενδιαφέρει, θα έλεγα. Γι' αυτό κιόλας δεν θέλαμε να κάνουμε τόσες πολλές αλλαγές στο κομμάτι της ενδεκάδας. Συμφωνώ με τον coach ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Ήμασταν καλύτεροι στα περισσότερα σημεία του παιχνιδιού, γιατί είχαμε και κάποια διαστήματα τα οποία χάσαμε λίγο την αυτοσυγκέντρωσή μας. Είχαμε λιγάκι παραπάνω τις γραμμές πιο ανοιχτά από όσο θα έπρεπε. Όμως κρατάμε την νίκη, κρατάμε την πρόκριση και από τώρα σκεφτόμαστε το παιχνίδι της Κυριακής με τα Μελίσια που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν οι ομάδες χρόνο να ξεκουραστούν σε αυτό το επίπεδο στο αεραστεχνικό? Εντάξει, σίγουρα θέλει μια πολύ καλή διαχείριση και από εμάς. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μέρες, υπάρχει χρόνος για να ξεκουραστούν τα παιδιά. Εγώ τώρα αυτό με την κούραση δεν το επικροτώ πολλές φορές. Ήταν Τετάρτη το κύπελο. Αν δεν παίζαμε Κύπρο, δεν θα κάναμε μια πολύ δυνατή έτσι σαν προπόνηση να πω. Σωστό. Παίζουμε την Κυριακή. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να ξεκουραστούμε. Εμείς βέβαια έχουμε και σήμερα και την ικανοποίηση ότι ο Παρασκευόπουλος, ο Γιαννόπουλος, ο Σπανός, κάποια παιδιά ότι δεν συμμετείχαν καθόλου. Κάποια πολύ σπουδαίοι παίχτες όπως ο Κασιανός παίξανε πάρα πολύ λίγο. Οπότε δεν νομίζω ότι υφίσταται κάποιο πρόβλημα για το μάτς με την Αργυρούπολη για να βρούμε μια δικαιολογία ότι θα είμαστε, ότι θα είμαστε κουρασμένοι που λέμε στην Ελλάδα. Και κάτι άλλο να πω, ότι που δεν το είπα στην αρχή γιατί μου κάνετε ακριβώς την ερώτηση. Για το παιχνίδι υπάρχουν και άλλα σπουδαία πράγματα στη ζωή, όπως είναι αξιοπρέπεια και ήθος. Και ο Σύφης δίπλα μου που τον είχα και παίξει στο Χαϊδάρι και πραγματικά πολύ χαίρομαι που πάει πάρα πολύ καλά σαν προπονητής. Τέτοια παιδιά θα πρέπει να είναι στο χώρο, γιατί εκτός από την αξία την προπονητική πρεσβεύουν και ήθος. Και νομίζω ότι και εμείς οι προπονητές σε κάποια μάτς που υπάρχει μια αντιπαλότητα, ότι όταν θα δει ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές μας ότι δύο προπονητές βγαίνουν αγκαλιά και είναι φίλοι, ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημείο στο να γίνει ένα μάτς σε πολύ καλά έτσι, σε πλαίσια να πω. Οπότε ο Σύφης είναι εξαιρετικό παιδί, έχει το μέλλον μπροστά του, είναι πολύ πιο μικρός από μένα και το εύχομαι τα καλύτερα και σας Σύφης και με την ομάδα. Το πιο ωραίο κλείσιμο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και ποτέ δεν λέμε ότι δεν πιστεύουμε. Λέμε αυτά που πιστεύουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.